Μουσική Μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στον μακαριστό γέροντα Δανιήλ, των Δανιηλαίων, του Αγίου Όρους, και θα ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο γέροντας Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης από την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του γέροντος Δανιήλ. Όπως σας είπα, είτε έψελνε είτε αγιογραφούσε, έχω την εντύπωση ότι μπροστά του έβλεπε το Θεό. Είχε ενώπιόν του το Θεό, την Παναγία. Δεν το έκανε για τους ανθρώπους, αλλά το έκανε για αυτούς. Και γι' αυτό νομίζω ήταν η όλη στάση του και η συμπεριφορά του μια αρχοντιά, πνευματική αρχοντιά. Διότι ήταν πεπικυλημένος με πόθο στον αψάλι, από την νεότητά του μέχρι το βαθύ του γύρας, στον Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους. Και βέβαια σε αυτό βοηθούσε το φωνητικό του τάλαντο, που όπως σας είπα δεν το θεωρούσε δικό του. Δεν είναι τίποτα δικό μας, έλεγε Πάτερ Δαμασκηνέ, όλα είναι του Θεού και προς δόξαν Θεού πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Και έλεγε μάλιστα ότι στην Εκκλησία τη λέμε τα σάικτονσον, εσύ προσφέρουμε. Ό,τι μας προσφέρεις, αντιπροσφέρουμε προς εσένα, Θεέ μου. Και από την αγιογραφία, νομίζω όταν έκαμνε την Παναγία, τη μορφή της Παναγίας, εκεί ήταν τόσο αφοσιωμένος την ώρα της εργασίας, της αγιογραφήσεως της εικόνας, που νομίζω ότι ξεχνούσε ότι βρισκόταν, ας πούμε, στη γη. Η ψαλμοδία του, ξέρετε ότι είχε ένα δωρικό ύφος, λιτό αλλά αρχοντικό. Νομίζω ότι ταυτίστηκε η φωνή του με το Άγιον Όρος, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Όποιος και να άκουγε τη φωνή του γέροντα Δανιήλ έλεγε αυτό είναι το Άγιον Όρος. Και βέβαια καθιέρωσε ένα ύφος και ένα ήθος, όπως το άριζε να λέει ο ίδιος του. Ήταν άνθρωπος της υπομονής και μάλιστα μου έλεγε το εξής. Εάν, λέει, παίρνουμε ένα στεφάνι όταν αγωνιζόμαστε, ο καθένας μας, ο υποτακτικός, παίρνει πολλά στεφάνια. Και γι' αυτό μου έλεγε θα ήθελα υποτακτικός να πεθάνω. Και πραγματικά, ακόμα και γέροντας που έγινε την τελευταία πενταετία, ποτέ δεν, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποίησε την γεροντική του ιδιότητα, αλλά δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του, όπως ήταν από μικρός νέος μοναχός μέχρι και το βαθύ του γύρας. Πέθανε δηλαδή σαν υποτακτικός. Και έκαμνε υπακοή και όπου οδηγούσε το Πανάγιο Πνεύμα από τα βήματά του, έτρεχε με νεανικό ζήλο και έψαλε σε οποιοδήποτε μέρος τον καλούσαν. Δηλαδή από τα μεγάλα μοναστήρια μέχρι και τα πιο μικρά κελιά. Από τα πιο μεγάλα καθολικά μέχρι τα πιο μικρά παρεκκλησάκια, έψαλε με τον ίδιο τρόπο. Διότι όπως σας είπα δεν τον ενδιέφερε, δεν τον ένοιαζε ο χώρος, αλλά αυτό που έλεγε για αυτόν που το έλεγε. Για τον Θεό δηλαδή, για την Παναγία και για τους Αγίους. ευτυχισμένος με πολλά χαρίσματα και ας το πούμε έτσι στην ζωή την καθημερινή. Δηλαδή ήταν άριστος μάγειρας. Να φανταστείτε ότι νερόβραστο φαγητό έκαμνε και ήταν νοστιμότατο σαν να είχε λάδι, σαν να ήταν αρτίσιμο. Ήταν μάκυπας, έκαμνε ψωμί. Δεν έχω φάει νοστιμότερο ψωμί από τα ψωμιά που έκαμνε ο γέροντας Δανιήλ. Ήταν μαραγκός, κτίστης, σχεδιαστής, ηλιτή στο εκκλησάκι των γεωριτών πατέρων. Είναι δική του εμπνεύσεως, τα σταυροθόλια, αν ενθυμίστε. Μάλιστα, ναι. Δηλαδή, πολυντάγαντος άνθρωπος και ό,τι και αν έπιανε στα χέρια του, το έφερνε εις πέρας, όχι απλώς έτσι ως έτυχε να έβγαινε, ας πούμε. Και ήταν και ιατρός γέροντα. Και ιατρός, βεβαίως, που πολλές φορές γιατροί ακόμα δεν ξέραν αν είχε σπουδάσει καθόλου ιατρική, γιατί διάβαζε. Ήταν πολύ επιμελής, ξέρετε, το άρεσε να διαβάζει και ιατρικά βιβλία και βεβαίως πατερικά. Και είχε την τόλμη, αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν και αυτό χάρισμα, να ασχολείται και με ιατρικά θέματα και μάλιστα πολλές φορές έλεγε, ας πούμε, όταν ερχόταν κάποιος γιατρός, κανονικός γιατρός, όχι όπως ήταν Γερδονή, τίμα ιατρών εν τες χρίες σου έλεγε. Δηλαδή έδινε σεβασμό, μεγάλη εκτίμηση προς τους ιατρούς. Χρησιμοποιούσε καθημερινώς αποφθέγματα από την Παλιά Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο, από τα πατρικά κείμενα. Δηλαδή ήταν γνώστης όλων αυτών των θεμάτων που απασχολούν τη σωτηρία μας, που αναφέρονται στη μοναχική ζωή, αλλά και όπως σας είπα και σε ιατρικά θέματα. Και η αγάπη του του έκανε να τρέχει σε όλα τα γεροντάκια, σε όλους τους μοναχούς, τους οποίους ευλαβεί του, γιατί στην περιοχή των Κατουνακίων υπήρχαν μοναχοί οι οποίοι δεν βγαίναν ποτέ έξω. Ναι. Σε αυτό λοιπόν έτρεχε με πολύ χαρά, με πολύ ζήλο, με πολύ ευλάβεια για αυτή την άσκηση που κάναν να μην βγαίνουν έξω ακόμα και όταν υποφέραν, και πρόσφερε αυτός τις ιατρικές του γνώσεις και ικανότητες. Και βέβαια ως αντιμυστία ελάμβανε, ας πούμε, την ευλογία τους και την προσευχή τους για αυτή του την προσφορά. Και αυτό τον έκανε να αισθάνεται πλήρης, ας πούμε, ευλογιών από όλα αυτά τα γεροντάκια που είχαν καταναλώσει τη ζωή τους εκεί στα βράχια των Κατουνακίων και της περιοχής γενικότερα. Να φανταστείτε ότι στην αγκαλιά του κοιμήθηκε ο γέροντας Γεράσιμος ο Υμνογράφος, ένας ξακουστός σε όλη την Ορθοδοξία γέροντας, αλλά και πολλά άλλα γεροντάκια, όπως ο γέροντας Καλλίνικος ο δεύτερος, όχι ο πρώτος, ο ησυχαστής που ήταν στην εποχή του, του Οσίου Πατρός Σιμών Δανιήλ του Κατουνακιώτου, και άλλα γεροντάκια ασκητέ και μεγάλες μορφές εκείνης της περιοχής. Και αυτό το θεωρούσε ο γέροντας μεγάλη ευλογία, ο γέροντας Δανιήλ. Και παράλληλα πάντοτε τους ρωτούσε για πνευματικά θέματα. Επί παραδείγματι, όταν είχε φτάσει στο τέλος της ζωής του ο γέροντας Καλλίνικος ο δεύτερος, τα Κατουνάκια, και τον διακονούσε όσο μπορούσε προσφέροντάς του την ιατρική του υπηρεσία και γνώση, τον ρώτησε: «Γέροντα, πώς αισθάνεσαι μετά από τόσα χρόνια στη μοναχική ζωή? Αισθάνεσαι ότι επιτέλεσες τον καθήκον σου, ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, τον δρόμο του τέλικα, την πίστη, την λυτρίκα, είναι από κοιτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος?» Και του είχε πει το εξής, του λέει: «Πάτερ Δανιήλ, να ξέρεις ότι και αυτήν τη στιγμή, λέει, που είμαι στο τέλος της ζωής, μου λέει, ο πειρασμός δεν θα σωθείς». Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, τον αγώνα που έχει η ψυχή. Ναι. Που το έλεγε πάντοτε ο γέροντας. Δηλαδή οι συζητήσεις του ήταν θα λέγαμε γύρω από αυτό το θέμα της σωτηρίας μας. Το θα σωθούμε, ψάλλουμε, μου έλεγε η Πάτερ Δαμασκηνέ, στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες, κάνουμε τον κανόνα μας, άραγε θα σωθούμε, άραγε δέχεται η Παναγία όλα αυτά που λέμε. Αν τα λέμε με ταπείνωση, σίγουρα τα δέχεται. Αν όμως δεν τα λέμε με ταπείνωση, τότε έλεγε αυτό που πάλι περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο, τις χείλες είμαι αγαπά ο λαός τούτος, τη δε καρδιά πολλό απέχει απ' εμού. Και τα πίστευε αυτά, γι' αυτό και παρακαλούσε συνεχώς την Παναγία. Γι' αυτό και τις έψαλε συνεχώς. Ένα από τα αγαπημένα του τροπάρια ήταν το μετά τον πολυέλαιο της Παναγίας, το Λόγον Αρθών, ναι, που ψάλλουμε το δόξα και νύν, Δέσποινα πρόσδεξε, αυτό ήταν από τα αγαπημένα του. Δηλαδή ζούσε το νόημα και την ψαλμοδία και παρακαλούσε την Παναγία να τον αξιώσει, να τελειώσει η ζωή του, ας πούμε, θεάριστα και να πρεσβεύει η Παναγία για αυτόν ενώπιον του Θεού την ώρα της κρίσεως. Και όπως σας είπα, ειδικά τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ήταν τα πιο αγαπημένα του, τα οποία έψανε με όλη τη λαμπρότητα της φωνής του, θα λέγαμε. έτσι μας έχετε παρουσιάσει όλη την προσωπικότητα αυτού του μεγάλου γέροντα, του πατρός Δανιήλ, γιατί δεν είναι μόνο ούτε το ψαλτικό κομμάτι, ούτε ότι ήταν καλός αγιογράφος. Όλα αυτά ήταν αποτελέσματα της μοναχικής του ζωής και ιδιότητας. Ναι, την οποία αναπέκρυβε, αλλά νομίζω ότι δηλαδή όλα αυτά είναι δείγματα ότι ο άνθρωπος ήταν μεστός χάριτος και ευλογίας του Θεού. Γι' αυτό και αφού είχε αυτή την ταπείνωση, νομίζω ότι πρότευε σε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή και στην ψαλμοδία και στην αγιογραφία και σαν μοναχός και σαν γέροντας και σαν άνθρωπος. Πάντοτε όταν συναντούσε ανθρώπους που ήξερε ότι ήταν ασκητικής, ας πούμε έτσι, ζωής, προσέτρεχε κοντά τους για να μάθει, να διδαχθεί, να ακούσει κάτι που ίσως δεν ξέρει. Ευλαβεί τον πάρα πολύ, ας πούμε, και τον Άγιο Παΐσιο, που κι αυτός θαύμαζε τη φωνή του και τη φωνή του πατρός Ακακίου, ο Άγιος Παΐσιος δηλαδή, τον οποίο μάλιστα επισκέφθηκε λίγο πριν κινηθεί στο νοσοκομείο που ήταν με καρκίνο, με πολύ ευλάβεια, με πολύ έτσι λαχτάρα θα έλεγα. Και ξέρετε ότι τότε δεν αφήναν, δεν επιτρέπαν να πάνε να τον επισκεφτούν, αλλά ο πόθος του, ο πολύς, παρβίασε, ας πούμε, αυτήν την απαγόρευση που είχαν πάρει από το μοναστήρι εκεί που διακομήθηκε. Και όταν μπήκε μέσα στο κελί του, μου έλεγε και του είπε ο Άγιος Παΐσιος: «Έλα πάτερ Δανιήλ, πού είσαι ευλογημένο?» Γιατί έκανε ο Άγιος Παΐσιος κοντά στην περιοχή των Κατουνακίων και κάποια χρόνια και εκκλησιαζόταν εκεί, στους Δανιηλαίους. Μάλιστα. Γι' αυτό και έτσι θαύμασα την ψαλμοδία, γιατί εγώ το έζησα αυτό. Για μας κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε γιορτή ήταν ένα πανηγύρι, ξέρετε, πάτερ Νεόφυτο. Όλα τα λέγαμε έτσι μουσικά, από μεγάλους διδασκάλους. Δεν γινόταν ποτέ για ακολουθία, ας πούμε έτσι, για να γίνει μόνο, αλλά για να τιμηθεί όσο το δυνατόν ο Άγιος περισσότερο. Τέτοια ευλάβεια δεν έχω συναντήσει. Τι να σας πω δηλαδή, τόσα χρόνια, κάθε χρόνο να εορτάζουμε τους ίδιους Αγίους, να λέμε τα ίδια γράμματα, κι όμως να τα ψάρουν σαν να είναι η πρώτη φορά με τέτοια λαχτάρα. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν ένα ιδιαίτερο χάρισμα αυτό. Ξέρετε πως κάνανε όταν ερχόταν η ώρα του εσπερινού, οτιδήποτε και εργασία να είχαν εκείνη τη στιγμή, τα παρατούσαν μόνο και μόνο για να παραβρεθούν στην εκκλησία και να αναλάβουν, ας πούμε, να ψάλουν. Δεξιά ο γέροντας Δανιήλ, αριστερά ο πατήρ Στέφανος, και εγώ να βοηθάω και τον ένα χορό και τον άλλο χορό. Στις καθημερινές, όχι αγρυπνίες μόνο, αλλά και στις γιορτές, ας πούμε, που κάναμε στο ησυχαστήριο. Δηλαδή η ψαλμοδία για αυτούς ήταν τρόπος ζωής, δηλαδή, καταλάβατε. Και αφιερώσανε τη φωνή τους μόνο στο Θεό. Μουσική Μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.